Έχει αποδεκατήσει χιλιάδες σκοπάδια εγωπροβάτων στην υπηρετική Ελλάδα και δυστυχώς έφτασε και στην Κρήτη. Ο λόγος για τον καταρροϊκό πυρετό. Κρούσμα της θανατηφόρου και ανίατης για τα ζώα νόσου εντοπίστηκε πρόσφατα σε κοπάδι προβάτων στο Πάνορμο Ρεθύμνης. Αυτό που δεν επιθυμούσαμε, που δεν είναι ασυμφίστητο στο τόπο μας, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε μετά από ορολογικές εξετάσεις σε κοπάδι στο Ρέθυμνο. Πρόκειται για μια σοβαρή επιζωοτία, τον καταρροϊκό πυρετό ή blue tongue, όπως λέγεται στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια υιογενής νόσος που προσβάλλει όλα τα μυρικαστικά και τα άγρια, πρόβατα, αίγες, βοηδή, ελάφια κλπ. Στις διευθύνσεις γεωργίας της περιφέρειας Κρήτης έχει σημάνει συναγερμός. Ο καταρροϊκός πυρετός μπορεί να μην μεταδίδεται από ζώο σε ζώο ή από ζώο σε άνθρωπο, όμως μεταδίδεται ταχύτατα από τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Η νόσος έχει παγκόσμια εξάπλωση και κυρίως σε περιοχές όπου οι κλιματολογικές συνθήκες και το περιβάλλον ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών. Υγρές περιοχές, αποθήκες νερού, απόβλητα κλπ. Τα κουνούπια αυτά τρέφονται κυρίως βραδινές ώρες με το αίμα ζώων τα οποία υπάρχει έξαρση ιεμίας και μεταδίδουν την νόσο. Μπορούν να μετακινηθούν σε μεγάλες αποστάσεις και με αυτόν τον τρόπο μεταδίδεται από μια περιοχή στην άλλη. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους της Κρήτης να εξετάσουν προσεκτικά τα ζώα στα κοπάδια τους και να αναφέρουν άμεσα στις κατατόπους διευθύνσεις κτηνιατρικής τυχόν ύποπτα συμπτώματα του καταρροϊκού πυρετού. Η περίοδος επόασης ποικίλει από 4 μέχρι 14 μέρες. Τα συμπτώματα είναι πάρα πολλά. Υψηλός πυρετός, ειδήματα στην περιοχή της κεφαλής, στα χείλια, στα αυτιά, στις παριές, στο λαιμό, βλενοποιώδες έκρημα ή ορόδες έκρημα από τα ρουθούνια και πολλές φορές φτάνει στο σημείο να φράξουν τα ρουθούνια. Παρατηρούνται νεκρώσεις στοματικού βλενογόνου και σιελώρια. Τα ζώα κουτσένονται λόγω φλεγμονής της χυλής των ποδιών. Παρατηρούνται αποβολές, το ζώο αδυνατίζει και σε 8-10 μέρες στις περισσότερες περιπτώσεις πεθαίνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει καμία θεραπεία. Υπάρχουν προληπτικά μέτρα, κυρίως με εντομοαποθητικά και παίζουν μεγάλη σημασία για την εξάλληψη της νόσου. Αν και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπολεμηθούν οι εστίες των κουνουπιών. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το πώς έφτασε ο καταρροϊκός πυρετός στην Κρήτη, με πιθανότερο σενάριο να εισήχθει στο νησί κάποιο μολυσμένο ζώο που δεν είχε ακόμα εμφανίσει συμπτώματα της ασθένειας και με τα κουνούπια να μεταδόθηκε η ασθένεια στο κοπάδι στο Πάνορμο Ρεθύμνης. Την Τετάρτη θα διεξαχθεί ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της νόσου στην περιφέρεια Κρήτης.